Τι έκανες? Τι έκανα? Με τη μικρή τι έκανες? Τίποτα, έφυγε. Πώς έφυγε? Ξέρω εγώ, φοβήθηκε, το βάλε στα πόδια. Τι φοβήθηκε μωρέ το πιπίνι, χημικά την ψεκάσεις? Άσε με ρε Σπύρο, έμαθε λέει για την παρέα και αυτή το πάει σοβαρά με παπά, κουμπάρο, γάμο. Παράτα με τώρα. Η άλλη, τι είπε για μένα? Τι αρέσει μου. Μόνο. Μόνο, τι άλλο να πει? Τι αρέσει. Και τι, δεν θα έρθει το βράδυ? Σε έχει μια εμπιστοσύνη? Όχι. Τότε το συζητά, παράτα. Αν σου πω, είδα και την αδερφού σου εγώ μετά. Πού, στο μπαρ? Μόνη. Όχι, με το Θάνο, τον κλειδάγκουρα. Τι Θάνο? Το Θάνο, ρε. Πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι. Το Φλογέρα. Α, το Φλογέρα! Ρε το Θάνο. Καλά, πού είναι αυτός, πού χάθηκε? Ο πατέρας τον έδειξε στα βόρεια προάστια. Είναι ψηλά στη διατροφική αλυσίδα, διαπλεκόμενος. Γιατί, τι έκανε? Ξέρω εγώ τι έκανε. Τι έκανε, χρηματιστήρια, κομπίνες, λαθρέα, πώς ανεβαίνεις εκεί πάνω? Και ο Φλογέρας μέσα στην κλίδα, έτσι. Κατέβηκε τις προάλλες με ένα πουρο, να. Σιγάρα, φιλαράκι, του λέω, θα μας εμβολήσεις. Τώρα καταλαβαίνεις. Σκαφάτος, λεφτά, Μύκονο, όλο αυτό το πακέτο του νεόπλουτου. Και δεν μιλές. Η αδερφή μου, με το Φλογέρα. Η αδερφή σου με το Φλογέρα. Όχι, ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Τι ρε, λεφτά έχει το παλικάρι. Τι λεφτά, δεν το δέχομαι. Μην πεις ότι σου είπα εγώ τίποτα. Όχι, τρελός είσαι, μωρέ. Κάτσε ότι πρώτο βράδυ θα ψάχνω ένα χεράκι. Βλέπεις. Θα τα πούμε στις 8. Θα τηλεφωνηθούμε, έτσι. Εντάξει. Θα έρθεις, ε. Θα έρθω. Να με κρεμασείς. Έλα, παράτα με, θα έρθω. Καλημέρα, μαμάκα. Εδώ ήσουν εσύ. Από χθες το βράδυ. Και εγώ πώς δεν το πρόσεξα? Φάγαμε μαζί εκτός το βράδυ? Όχι, μαμά, εγώ είχα βγει. Γι' αυτό, χρυσό μου. Όταν γύρισες εσύ, εγώ θα κοιμόμουν. Ναι, όταν γύρισα εγώ, εσύ κοιμόσουν. Είδες. Όχι, γιατί μερικές φορές μου φαίνεται σαν να ξεχνάω πράγματα, αλλά τελικά δεν ξεχνάω. Απλά δεν τα παρατηρώ και δεν τα παρατηρώ, γιατί δεν υπάρχουν. Εσύ τι λες γι' αυτό, ε? Ναι, μαμά μου, έχεις δίκιο. Γιατί δεν βγαίνεις να σε δει λίγο ο ήλιος που κάθεσαι εδώ μέσα? Γιατί η σκιά, χρυσό μου, δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν, ενώ ο ήλιος πάρα πολλούς. Άλλωστε τα περιοδικά αυτό λένε κάθε μέρα. Προσέξτε τον ήλιο. Ναι, έχεις δίκιο, μαμά. Μερικές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ γιατί έχω πάντα δίκιο. Λοιπόν, φεύγω εγώ τώρα, γιατί με περιμένει Λένα. Θα πάμε για τένις. Ο αδερφός σου? Εκεί είναι και αυτός, θα τον συναντήσω. Μπράβο. Τα αδέρφια πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τι είπε τώρα το άτομο? Από το Ανθοπολείο! Μισό λεπτό! Έρχομαι! Που σας τηλεφωνήσαμε! Έρχομαι! Wow! Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς? Το άνθος ή τον ανθοπόρο? Ναι. Από ποιον είναι? Δεν ξέρω, έχει κάρτα. Ναι, έχει κάρτα. Αχ, καλέ! Αυτό τον άντρα μου είναι! Θα λες ο πνίγιο το καημένος, αλλά τη γιορτή μου δεν την ξέχασε. Άμα αγαπάει κανείς. Θα έρθετε μέσα να πιείτε ένα καφεδάκι, να μου πείτε και τα χρόνια πολλά. Έχω δουλειά. Καλά, μωρό μου, δεν είπα ότι είσαι άνεργος, αλλά ένα καφεδάκι νομίζω μπορείς να το πιείς. Ειλικρινά θα το έπινα, αλλά αν όλος θαλασσοπνίγεται... Σιγά, αγάπη μου, στα κουρασγερόπλια είναι.
Ειλικρινά σας λέω, θα το έπινα, αλλά... Ναι. Εγώ, ξέρετε... Ναι, Γεια σας. Πάντως, εκτός από όμορφο αγόρισε και πολύ ευγενικός. Πολλά. Αν το μετανιώσεις, το καφεδάκι σε περιμένει. Without your love, be alone. Don't raise it. Without your love, my life goes wrong. You're my baby. Without your love, be alone. Κουράστηκα. Καλάς. Ξέρεις ποιος με πήρε τηλέφωνο? Ποιος? Ο Σταμάτης. Το θυμάσαι? Αυτός που τα έχεις μια εβδομάδα στη Μύκονο και μετά τα φτιάξα κι εγώ μαζί του. Ο Αϊνστάιν της βλακείας. Αυτός. Φαντάζεσαι να αποκλειστείς σε ένα νησί μαζί του και να μην υπάρχει άλλος άντρας? Δεν το συζητάω, αλλάζεις φίλο. Ζώο αλλάζεις. Θυμάσαι τι έλεγε όταν τελείωνε? Σ' άρεσε μωρό μου. Μ' άρεσε, του έλεγα. Είμαι ο καλύτερος. Σε έχει κάνει να νιώσεις έτσι άλλος άντρας? Όχι, μωρό μου. Εγώ μια φορά τον είχα στο δούλεμα, είχα πάρει και ύφος και του έλεγα, άσε μωρό μου, δεν μπορώ να συνέλθω. Ναι, αλλά δεν με προειδοποίησες να μην την πατήσω κι εγώ? Αφού έβλεπα ότι ήθελες να τον πάρεις από μένα, αλλά δεν πειράζει, άστινα. Να πάει καλά. Καλώς το... Το μετάνιωσες? Ήρθες για το καφεδάκι? Όχι, για το ντεσκεδάκι ήρθα. Είναι μέσα. Ωραία. Είναι δίπλα από την κλάστρα, ναι. Άμα κοιτάξτε, εκεί πέρα, εκεί. Ναι, το βλέπω. Έλα να το πάρεις. Δεν μπορείτε να μου το φέρετε εσείς? Όχι. Σας παρακαλώ, κυρία Ρίτα, για χάρη του καπετάνιου, σας παρακαλώ. Έχω τόσες παραγγελίες να κάνω. Έλα, μωρό μου, να το πάρεις. Σας παρακαλώ. Μολόγκαβε. Τι θα πάρετε? Εσένα. Πειράζει. Σταμάτα πια. Ένα καπουτσίνο, παγωμένο. Φρέντο δηλαδή? Εγώ είπα. Παγωμένο. Τώρα εσύ φτιάξτε όπως νομίζεις. Και εγώ το ίδιο. Ωραίο κόλλο δεν έχει? Δεν σου έχω πει να προσέχεις και άλλα πράγματα στους άντρες. Όπως? Όπως, παραδείγματος χάρη, το μυαλό. Γιατί έχουν? Εδώ αναρωτιέμαι και για τον πατέρα μου. Έλα τώρα. Τι έλα τώρα? Όταν μιλάω εσύ με τη μάνα μου, λέω καλά, είναι δυνατόν? Δηλαδή, τι του λέγε πριν παντρευτούν? Αλλά βέβαια μπορεί και να μην μίλαγε καθόλου. Ναι, είσαι ελευθερός, τι κάνεις? Καλά, αραχτός είμαι. Να σου πω, δεν πας μια βόλτα από το σπίτι της καπετάνης σας? Έπαθε τίποτα? Όχι, αλλά μπορεί να πάθει άμα δεν πάει κανείς. Ρε, της πήγα λουλούδια και με περίμενε με τη ρόμπα ξεκούμποτη και μου λέει έλα μέσα να σου φτιάξω καφέ και τέτοια. Αλλά εγώ την κοπάνισα, έτσι. Γιατί, ρε? Τι γιατί, αφού ξέρω τον άντρα της, ρε εσύ. Δεν μπορώ να της καταλάβω, ρε καμότο, γιατί παντρεύονται τότε, μου λες? Της λέω δεν μπορώ, ξέρω τον άντρα σου, έχω τύψεις. Και μου λέει ξέρεις που είναι αυτός τώρα, στα κρουαζιερόπλια. Τι να πω. Και πώς να πάω, ρε? Πώς να πας, πες ότι έχεις χάσει ένα μικρό σκυλάκι και μήπως το είδε. Τι γελάς, μωρέ. Ευκαιρία ψάχνει να βρει άντρα. Αν της πω δηλαδή για γατάκι θα τσιμπήσει? Μωρέ, και για χαμστεράκι να της πεις, αυτή θα σε βάλει μέσα. Λοιπόν, πάρε διεύθυνση. Από τη Θήβα μέχρι τα Διόδια πήγε με 220 και δεν κατάλαβα τίποτα. Τώρα με τη μετατροπή που θα το κάνω, στα 250 θα είναι άνετο. Εγώ με το δικό μου, όχι με τον πατέρα μου, το πήγα 260. Ναι, και δεν μου λες, είχες και εκείνη τη Ιαπωνέζα μέσα. Ποια Ιαπωνέζα? Εκείνη ρε την κόμενα που μίλαγε Ιαπωνέζικα και δεν καταλάβαινες τι έλεγε.
Δεν μου λες φαντάζεσαι αυτούς δύο να κάνουν έρωτα, ε? Και αυτή να μιλάει και αυτός να μην καταλαβαίνει και να του βγάζει τα μπελάκια με υποτίτλους. Δώσ' τα όλα, μωρό μου, τέν τα μπελάκι. Φίλα με, μωρό μου, κάνε μου αυτό, μωρό μου, κάνε μου το όλο, τίν τα μπελάκι. Το φαντάζεσαι. Γιατί του τη λες έτσι? Εγώ, στο Μάνο. Ρε, εγώ με το Μάνο. Χτυπήσαμε 20 ταινίες το χειμώνα, ρε, το φιλαράκι μου. Εδώ στα βίλα μας έχουν βάλει φωτογραφία στο διαφημιστικό του. Το ποιος είναι φίλης ζευγάρι, έτσι, χεράκι, χεράκι, έτσι. Εμάνο. Τι με κοιτάς? Αδερφή μου είναι, αλλά μερικές φορές φεύγει. Παιδιά, το βράδυ με έχουν καλέσει στον Μπουρνάζι. Έχει καραόκι. Θα είναι χοντρή πάση, πάμε. Πού είναι αυτό, θέλει διαβατήριο? Όχι, μόνο διόδια. Είναι στην ΕΟΚ. Δεν ξέρω. Αλλά αυτή που γνωρίζω από εκεί είναι καλή σε άλλα. Σε ποια? Στο σερβίς. Γιατί εμείς δεν είμαστε καλοί? Εσύ, Μάνο μου, είσαι εξαιρετικός οδηγός. Και φυσικά δεν έχω την απέτηση να είσαι καλός σε δύο πράγματα. Τα ποτά σας. Αχ, πότε θα έρθει επιτέλους ένας πρίγκιπας? Καβάλα πάνω στο άσπρο του άλογο με τον υπέροχο νέγρικο κόλο του. Δεν σε πιστεύω. Έχει τόσο μεγάλη σημασία για σένα αυτό? Τεράστια σημασία. Και γι' αυτό είμαι τόσο δυστυχισμένη, γιατί οι πρίγκιπες δεν είναι ποτέ νέγροι. Τελικά, θα πάμε? Αν έρθουν και οι άνθρωποι. Τι θα βάλεις το βράδυ? Ξέρω εγώ. Το νυχτικό μου θα βάλω και θα βγω. Πλάκα θα έχει. Δεν ξέρω, είμαι πολύ δύσκολη με τα ρούχα. Ενώ με τους άντρες. Ποια μιλάει? Σ' αρέσει αυτό το ρολόι? Μπα, δεν μου πάει. Δεν μ' αρέσει το καντράν. Έχεις δίκιο. Βλέπω τη μάνα μου εκεί. Τα παίρνει, τα βάζει στο χρηματοκιβώτιο, τα βγάζει. Δεν μου λες. Εκείνος που είχες γνωρίσει πέρυσι το καλοκαίρι. Από εκείνα τα μέρη που θα πάμε, είναι. Γιατί τον παράτησες, ρε εσύ, αυτόν, αφού ήταν καλός? Εντάξει, καλός ήταν. Το δούλευε σωστά το θέμα, αλλά δεν κολλάγαμε σε άλλα. Ήταν σερβιτόρος και κομπλάριζε. Εντάξει, βρε αγόρι μου, του έλεγα. Δεν είναι ανάγκη να παντρευτούμε, να περνάμε καλά. Κόλωνε όμως. Ώσπου μια ωραία πρωί, πήγαινα εγώ με τα μάξι να τον πάρω και μου σκάει το παραμυθάκι. Δεν γουστάρω, μου λέει, να έχει γκόμενά μου αμάξι και να μην έχω εγώ. Εντάξει, βρε αγόρι μου, του λέω. Μικρός είσαι. Θα δουλέψεις. Έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου. Θα αποκτήσεις. Πώς την έχεις δει έτσι? Κόλαση. Μετά άρχισε να πέφτει και στο κρεβάτι. Του βγήκε ψυχολογικό. Αλλά ήταν καλό παιδί. Έπρεπε να τον κρατήσεις, ρε εσύ. Για καβάτζα. Άμα κομπλάρει ο άλλος, δεν είναι για καβάτζα. Για καβάτζα είναι η άνετη. Έχεις αδυνατήσει, ε? 2 κιλά. Κορμάρα έχεις γίνει. Το ξέρω. Αλλά δεν βρέθηκε ακόμα ο άντρας που θα το εκτιμήσει. Ναι, μωρέ, είσαι αδικημένη. Δεν είχες άντρες εσύ στη ζωή σου. Δεν είχα τον πρίγκιπα. Με τον έγκρικο. Έλα. Δεν είμαι και τόσο φανατική σε αυτό. Έτσι το λέω, για να κομπλάρω το Μάνο. Mm. Ωπ, τι έγινε? Έχουμε παράσταση απόψε? Έχουμε, αλλά εμείς οι δύο πρέπει να κάνουμε μια κουβεντούλα. Ωχ, τι θες? Γίνεις με το θάνατο Κλειδαγκουρά. Με ποιον? Το Φλογέρα, που την έκανα από εδώ και πήγε στην Ακάλη. Βγαίνω. Βγαίνεις? Καλά, δεν βρήκες κανέναν καλύτερο? Για μένα αυτός είναι ο καλύτερος. Και πρόσεξε, δεν θα μου πεις εσύ με ποιον θα βγαίνω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Άμα δεν σου πω εγώ, ποιος θα σου πει? Αυτός μου. Εγώ αποφασίζω. Και σ' αρέσει ο Θάνος? Γιατί τι έχει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Σ' αρέσει ο Θάνος ή το αυτοκίνητό του? Τι από τα δύο? Πρόσεξε. Εγώ αυτούς τους τύπους τους μασάω. Με τις πάνε. Εμένα πάλι καθόλου. Άκου να δεις, μικρό. Εγώ σε ξέρω. Σ' αρέσει ο Θάνος γιατί μου στράει το αυτοκίνητο που του πήρε ο μπαμπάς. Και επειδή σε πάει και σε κάποια άλλη μέρα που εμείς δεν πάμε. Όχι επειδή το γουστάρεις. Σου είπα, εμένα μ' αρέσει. Κόψε την παραμύθια σε μένα, έτσι. Έχεις ψωνιστεί να φύγεις από εδώ, αλλά δεν κατάλαβα. Τι έχει εδώ? Ωραία, δεν είναι? Τι παραπάνω έχει ο Χλειδάγκουρας εκεί που είναι?
Ό,τι έχει ο Θάνος, το έχεις και εσύ. Παράτα με, μωρέ. Ό,τι έχει ο Θάνος, το έχω κι εγώ. Πήγαινε σπίτι του Θάνου και θα καταλάβεις. Να το, αυτό είναι. Αυτό δεν είναι. Είμαστε κλίδα, παιδί μου. Έχεις δικλίδα. Ξέρεις την ηχλίδα. Με πήγε στο σκάφος και τα είδα όλα. Σε πήγε και στο σκάφος. Ναι, και πήγαμε και βόλτα. Ωραίος ο Θάνος. Και ήρθε εδώ να βρει γκόμενα, ε. Πες του, να μην τον τρακάρω. Να μην τον τρακάρω, μόνο. Γιατί, κάνει τίποτα κακό στην αδελφή σου. Ξέρεις τι, δεν θέλω να πάθεις, μικρό. Να καψουρευτείς και ο Θάνος να τη δει αλλιώς, αυτό είναι. Λες, ε. Ναι. Να σου πω ένα μυστικό. Τι. Αυτός είναι καψούρης μαζί μου, όχι εγώ. Αυτός ξεκινάει σαν τρελός και έρχεται εδώ κάτω. Τις προάλλες 3 η ώρα ήταν απ' έξω με το αυτοκίνητο. Και τι έκανε? Τίποτα. Του είχα κλείσει το τηλέφωνο και νόμιζε ότι είμαι μαλογκωμένο και την είχε στήσει απ' έξω να δει τι ώρα θα γυρίσω. Δηλαδή, ο Θάνος τρέχει πίσω από σένα, όχι εσύ πίσω από αυτόν. Hello! Έτσι όπως μου τα λες, με μπερδεύεις. Καλά, καλά. Άσε τη φάση να εξελιχθεί και βλέπουμε. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε στο μαγαζί. Θα σκίσουμε βέβαια, είμαι σίγουρη. Mm-hmm. Το βράδυ. Τσαλ. Καλή τύχη. Μίλτο, θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Ξέρεις τι είναι το καραόκε? Ναι. Ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Και εγώ γιατί δεν το ήξερα? Δεν θα έτυχε. Απόψη η κόρη μας, η Λίζα. Έτσι κι αλλιώς μια κόρη έχουμε. Θα πάει στο κλαμπ με κάτι φίλους της. Θες να μου πεις τίποτα άλλο? Όχι, αυτό μόνο έχω να σου πω. Το Μπουρνάζι είναι στο Περιστέρι. Δεν μου λες. Σε πληρώνει κανένας? Για ποιο πράγμα? Για να μου σπάς τα νεύρα. Όχι, κανείς. Πού έμενες πριν παντρευτούμε? Πού έμενα? Στο Εγάλαιο δεν έμενες? Βέβαια, ο Δός Κολοκοτρώνικος 22. Συγχαρητήρια, πού είναι το Περιστέρι? Πού είναι? Δίπλα. Και εκεί είναι και το Μπουρνάζι. Εκεί θα πάει η κόρη μας απόψε. Είσαι σίγουρη? Όχι, έτσι πως μου το πεις, δηλαδή. Εγώ φοβήθηκα ότι θα πάει σε κανένα Ανταρκτική, σε κανένα Βόρειο Πόλο. Όχι, όχι, μου είπε ότι δεν χρειάζεται διαβατήριο για να πάει εκεί. Τίποτα. Δευτέρα πρωί-πρωί πρέπει να πάμε στο γιατρό. Τι, δεν είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται στο κεφάλι σου. Καμιά μεγάλη έκρηξη, καμιά μεγάλη μεταβολή. Όχι, αν θες τη γνώμη μου, είμαι λίγο αφηρημένη, αυτό είναι όλο. Θα έρθει κάποιος την πληρώνει για να μου σπάει τα νεύρα. Μιχάλη! Έλα! Έλα να δεις το Σπύρο μας! Ω, πω μορφιέ! Σου τα γαμπρός, αγόρι μου, μπράβο σου! Έλα τώρα, πατέρα, τα παραλές! Απόψε θα τους σκίσεις όλους, Μιχάλη! Καζατζίδι να πεις, αγόρι μου, σου πάει! Και ποιο να πω? Τι και ποιο να πεις? Πες αυτό που λέει, πώς το λέει το... Α! Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Όχι αυτό το τραγούδι, έχει στενοχώρια, όχι, όχι. Έχει δίκιο μαμά, αυτό είναι για ανθοπόλυτες. Για ποιο να πεις? Να πω το... Δεν θα ξαναγαπήσω. Μπράβο, αυτό να πεις, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Το έλεγα και εγώ στη μάνα όταν της έστελνα προξενιά, αλλά αυτή δεν ήθελε. Μην τον ακούς, αυτός μου έκανε το δύσκολο. Είναι αλήθεια, πατέρα, της έκανες το δύσκολο? Όχι, αλλά ήξερα ότι οι γυναίκες είναι δαίμονες. Άμα σε βρουν εύκολο, τσουπ σου κάθονται στο σβέρκο, γι' αυτό. Ενώ τώρα δεν σου κάθισε, ε. Δεν γλιτώνουμε από τις γυναίκες, Σπυρό. Ας το κορίτσι. Αλλά εντάξει, δεν κάνει λίγο, την πλατούλα της χάιδεψα. Απλά όμως έχουμε μια μεγάλη περίοδο χάριτος. Και κοίτα, καιρός να φέρεις και εσύ κανένα κορίτσι στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Όχι ακόμα. Ορίστε, τον ακούς. Τι όχι ακόμα? Εγώ και η μάνα θέλουμε γονάκια, εσείς μεγαλώσατε. Αύριο μεθαύριο θα παντρευτεί και η μικρή θα φύγει από το σπίτι. Θέλουμε μικρά να παίζουμε. Ρε πατέρα, έτσι πως έχουν γίνει οι γυναίκες σήμερα, δεν είναι να ψωνίζει εύκολα. Πρέπει να ψάξεις να βρεις την κατάλληλη. Πάει ο άλλος για δουλειά στα λατομεία, στα εργοστάσια, θαλασσοπνίγεται στις θάλασσες μέσα στους ωκεανούς, δεν ξέρω πού, και οι άλλοι μπάζουν τους γκόμενους 2-2 μέσα στο σπίτι. Ήταν πατέρα παλιά οι γκόμενες έτσι. Γεια σου, μπαμπάκα. Τι κάνει το κοριτσάκι μου? Τι κάνει η αγάπη μου? Τι κάνει η γυναίκα της ζωής μου? Η αδυναμία μου?
Πολύ καλά είναι και θέλει λίγα φράγκα. Δεν έχει. Έχει, αλλά είναι στην τράπεζα. Και λέω τώρα που να τρέχω, μωρέ, ως εκεί να βάζω την κάρτα, να βγάζω τα λεφτά, να τα βάζω στην τσάντα, να, και λέω μήπως έχεις κανένα ψηλάκι. Φτάνουν αυτά. Ναι, μπαμπά μου. Φιλά και τη μαμά. Ναι. Γεια σας. Τι κάνεις, κορίτσι μου? Μια χαρά. Να προσέχετε, Θα έρθουν ο Μάνος και ο Νίκος μαζί μας. Εντάξει τότε. Καληνύχτα. Εγώ θα ξανάρθω, έτσι, εδώ θα κοιμηθώ απόψε. Οκ. Καληνύχτα. Επιτέλους μόνη. Παλιά η γυναίκα το τίμα για το στεφάνι της. Αυτό λέω κι εγώ. Γεια. Άντε στο καλό. Και με τη Νίκη. Αμήν, Παναγία μου. Μην κοιτάς έτσι. Σ' αρέσει? Δεν ξέρω ακόμα. Θα δείξει. Καλησπέρα. Έχετε πρόσκληση? Λυπάμαι, αλλά δεν μπορείτε να μπείτε. Ήρθαμε από μακριά για να... Δεν ξέρω από πού ήρθατε, αλλά δεν μπορείτε να μπείτε. Συγγνώμη, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω φάει πόρτα στα μεγαλύτερα κλαμπ. Δεν έχω φάει πόρτα στα... Ωραία. Πόσο κάνει πρόσκληση? Δεν τις πουλάνε τις προσκλήσεις. Έχουν πάει σε γνωστούς. Εγώ θα μπω και αν θέλετε, μην με αφήσετε. Δεν κατάλαβα. Είπα ότι εγώ θα μπω και μην τολμήσει να με ακουμπήσει κανείς σας. Γιατί, τι θα μου κάνεις? Τι θα σου κάνω? Μήνυση θα σου κάνω. Έχεις κανένα δικαίωμα να μην με αφήσεις να μπω μέσα? Τώρα θα φωνάξω τον δικηγόρο μου να έρθει εδώ πέρα να μας εξηγήσει αν έχεις το δικαίωμα να με αφήσεις να μπω ή όχι. Έχει γεμίσει το μαγαζί, δεν χωράει. Το αν έχει γεμίσει ή όχι θα το δούμε. Μπορώ να σου πω κάτι? Αυτή είναι τρελή. Θα μπει μέσα οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα καλέσει υπουργούς, αστυνομικούς διοικητές, γιατρούς, δικηγόρους, θα πάρει τηλέφωνο τον μπαμπά της και θα γίνει χαμός. Αυτό σου λέω μόνο. Και εγώ σου λέω ότι άμα την είδατε τσαμπουκάς, μέσα δεν μπαίνετε. Και πώς να τη δούμε στο ψόφι, αφού δεν μας αφήνετε? Μην με ακουμπάς! Μην με χουμπώνεις, κατάλαβες, γιατί θα σου χώσω χαστούκια να ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Ποιο σε χούφτωσε, κοπέλα μου, θα του δώσει χαστούκι? Εσύ με χούφτωσες, καταλάβες, σεξουαλική παρενόχληση. Θα σου κάνω μήνυση, ρε! Θα φωνάξω την αστυνομία! Μην με βάλεις τα χέρια σου πάνω μου! Έλα, Λίζα, μην φωνάζεις. Εσύ σταμάτα! Και δεν μου λες εσύ, έλαβα εσύ δεν μιλάς, Πλακώσε το στο ξύλο τώρα! Να πλακώσει εμένα! Φυσικά! Αφού απλώνεις χέρι στην κοπέλα, το τι θα κάνει? Πολύ τσαμπουκαλού δεν την έχεις δει. Ναι, πώς θες να την δω στο μαραμένο? Εγώ σε αυτό το μαγαζί μέσα θα μπω. Και όχι φυσικά επειδή γουστάρω, αλλά έτσι επειδή μου τη σπάτε. Και για φωνάξτε και το αφεντικό σας εδώ πέρα να του πω δύο λογάκια, γιατί εγώ αυτό το μαγαζί, πέστε του, θα του το κλείσω. Γιατί εγώ... Είσαι καλά? Ο μαμάς μου. Α, σταμάτα πια με τον μπαμπά σου και τον μπαμπάκα σου. Άσε να τη βρούμε με τα παιδιά εδώ. Είμα, θα βρούμε κάποιος. Δεν γίνεται. Τι έγινε? Εδώ η παρέα. Δεν έχει πρόσκληση και βάλανε τις φωνές. Κάνουν και τσαμπουκά για να μπουν μέσα. Ψυχραιμία. Με λίγη καλή διάθεση. Κανένα πρόβλημα δεν είναι άνοιχτο. Μπράβο. Ωραία. Και πώς θα το λύσεις εσύ το πρόβλημα που κανένα πρόβλημα δεν είναι άνοιχτο? Δίνοντάς σας δύο διπλές προσκλήσεις. Ευχαριστώ για τα μαγικά χαρτάκια. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Μπορώ να περάσω τώρα? Μπορείτε. Μήπως θέλεις να σε περιμένω μετά για σεξουαλική παρενόχληση? Και γύρνα λίγο. Να κάνω? Γύρνα λίγο, παιδί μου, να είσαι εδώ. Καλώς είσαι, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Να φάω εγώ πόρτα εδώ κάτω. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή. Τέτοιο φτύσινο, τέτοια ξεφτύλα. Και εσείς να μην μιλάτε. Τι θέλεις να κάνουμε, να πλακωθούμε? Να πλακωθείτε, ναι. Σταμάτα. Όχι, δεν σταματάω. Και εσύ, ρε Νίκο, εσύ ξέρεις να πουλάς τσαμπουκά μόνο σε κάτι φλωρούμπες, έτσι. Εδώ κάτω, μούγκα. Πώς την είδες δηλαδή τη δουλειά, να μας ξεφτυλίσουν εδώ κάτω,
Εγώ δεν τα δω αυτά, ρε. Εγώ θα πλακωνόμουν στις μπουνιές. Έτσι και σου ρίχνε μια. Ναι, καλά που δεν μου ρίχνε μια. Θα τον ξέσκιζα. Θα μου πει εμένα ο κάθε φουσκωτός. Ναι, δεν μπαίνεις. Ποιος είσαι, ρε φίλε. Ξέρεις ποια είμαι εγώ. Εγώ, άμα θέλω, αγοράζω και ολόκληρο το μαγαζί και του λέω ανταγοράκι μου να βρει καμιά άλλη δουλειά. Σιγά που θα αγοράσει όλο το μαγαζί. Όχι, άμα μου την δώσει. Έχεις τα φράγκα να αγοράσει μαγαζί. Τα έχει ο μπαμπάς. Και θα αγοράσει ο μπαμπάς μαγαζί. Άμα του πω ότι προσβάλλανε την κόρη του, τη γυναίκα της ζωής του, τι θα κάνει. Αυτά του κάνει τον μπαμπά και του τρώει τα λεφτά. Μη φύγεις. Οι δύο άντρες της παρέας είστε για τα μπάζα. Σε παρακαλώ, ρε Λίζα. Θα πεις ότι είμαστε για τα μπάζα. Γιατί είστε. Σταμάτα. Όχι, δεν σταματάω. Τα νεύρα μου έχουν γίνει κρόσια. Χρειάζομαι ηρεμιστικά. Φέρτε μου ηρεμιστικά, φέρτε μου σφινάκια. Μπήκαμε. Από ό,τι βλέπεις. Ωραία. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Ναι, του έχουμε και υποχρέωση τώρα, κατάλαβες. Αλλά εσύ φταίς. Γιατί? Ποιος μας κουβάλισε εδώ κάτω που ήθελαν προσκλήσεις? Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρες, αλλά εγώ... Έφαγα την πόρτα στα μούτρα. Λες και έχω φάει εγώ πόρτα, ποτέ στη ζωή μου στα καλύτερα μαγαζιά έχω πάει. Και σε πόνεσαι αυτό τώρα, ε? Πολύ. Τι θα πάρετε? Μην το πεις. Εσένα. Πειράζει. Το είπες. Θα θέλαμε μια μπουκάλα βότκα. Και πολύ νερό. Γιατί έχω φουντώσει και θέλω να ξεδιψάσω. Εγώ πάντως την κράτησα την ψυχραιμία. Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ την έχασα εντελώς όμως. Και αν συνέχιζε η φάση, θα με έβλεπες να κλωτσάω τον πρέβο στο γόνατο. Ύστερα αυτός θα με βούτα για το μαλλί και τρέχα στα δικαστήρια. Με τον μπαμπά να κουβαλάει καμιά κοσαριά δικηγόρους. Σταμάτα πια με τον μπαμπά και τον μπαμπά. Όλα θα τα κάνει ο μπαμπάς για σένα. Εντάξει. Εσύ έχεις τη μαμά. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να σε καταργήσω από αδερφή. Είδες. Δεν γίνεται. Καλησπέρα. Χαιρετώ όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι μαζί μας απόψε. Παρακαλώ πριν αρχίσει ο διαγωνισμός να κλείσει η πόρτα. Ευχαριστώ. Θέλω ακόμα να σας πω ότι είναι μαζί μας απόψε εδώ ο κύριος Νέστορας από γνωστή δισκογραφική εταιρεία. Ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να κάνει μαζί του ένα δικό του CD. Το κλαμπ που διοργανώνει την εκδήλωση θα δώσει τον νικητή 1000 ευρώ. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με τον Βασίλη Ηλιάδη. Έλα, Βασίλη. Κοίτα, κατακτήσεις ο δικός μας. Ποιος είναι ο δικός μας? Το παιδί, ρε, που μας έδωσε τις προσκλήσεις. Α, ναι. Ναι. Μπα, δεν νομίζω να είναι εγκομενικό. Α, ναι, τι είναι? Δεν είδα γλωσσόφυλλο. Μπροστά στον κόσμο. Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν είναι εγκομενικό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι. Πώς το κατάλαβες? Έχω ένστικτο εγώ σε αυτά, τα μυρίζομαι. Εγώ δεν μυρίζομαι τίποτα. Με τις νύχτες περπατούσα με τα πόδια μου μία. Μου το βρίσκεις στο κουράγιο. Τώρα τέρχεσαι ξανά. Και το δίκιο μου προσφέρεις. Καταλάβα τα μία. Όμως εγώ πώς να στο πω, κατάλληλη, όσο εσύ αναζητούσες μια καινούργια γη. Μπράβο, Βασίλη! Μπράβο, Βασίλη! Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη, συγχαρητήρια! Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την Κοκό! Why?
Παρακαλώ. Η σειρά σου. Ο δικός μας είναι ο Σπύρος. Έτσι φαίνεται. Πολύ δημοφιλής εδώ πέρα, ε. Γνωρίζονται μεταξύ τους. Πολύ αισθηματίας είναι, ρε παιδί μου. Έχει φωνή όμως, ε. Μια καρδιά μεγάλη. Γιατί τα χέρια καθαρά. Μια καρδιά μεγάλη. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλε σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Μαζί σου κόλλησα και δεν μπορώ άλλη πια να σκεφτώ. Δεν σε γουστάρω και απορώ πως μου συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, καλά, μα τη λένε παιδιά. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Στο στόμα του Λύκου πέσανε. Εγώ σα τα είπα. Τι μα είπε, Μωρίτσι, τίποτα δεν μα είπε. Εγώ μου στόροφα. Τι είναι από τη μαζογιστικά απόψε. Μαυρό πόρτα να μου τη λένε. Εγώ πολύ χαίρομαι γιατί τη λένε στα αδερφή μου, τη Λίζα. Αυτή τα παίρνει από τον μπαμπάκα. Από τον μπαμπάκα. Λοιπόν, σταμάτα το ίδιο που θα σου πετάξω το ποτήρι στη μούρη. Συγχρονία, ε! Συγχρονία. Απόψε βράδυ το κορμί σου που να σου. Έλα που δεν μπορώ. Λέω να πισταθώ. Σ' αυτό το κούτσι φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Μάγια, μάγια θα σου κάνω να μ' αγαπήσεις. Μεγάλη μας τιμή. Θες και να σε χαιρετήσουμε. Έρχεται, έρχεται. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε? Από φωνή καλώς, αλλά το θέμα χάλια. Γιατί, δεν σου άρεσε? Σου είπα τεχνικά ήταν άψογο, αλλά από θέμα χάλια. Δεν σας άρεσαν τα τραγούδια, ε? Εμένα προσωπικά καθόλου. Δεν ξέρω στα παιδιά. Ούτε εμένα. Εμένα γενικά δεν μ' αρέσουν τα ελληνικά. Καλώς ήσουν. Σε ευχαριστώ. Καλώς στραβώσεις, ε! Συγγνώμη, τι να πω, αυτός που πέρασε με έσπρωξε. Ενώ μην κυκλοφορείς με ένα ποτήρι ποτό στο χέρι σαν μπεκρής. Και εμείς πίνουμε, αλλά δεν το κάνουμε και σύμβολο το ποτήρι μας. Αλλά απόψε είσαι λίγο φτιαγμένος, έτσι. Γιατί μάλλον είσαι ο νικητής. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ειλικρινά, σου ζητάω συγγνώμη. Θα σου αγοράσω ένα άλλο. Τι θα κάνεις? Θα σου αγοράσω ένα άλλο. Το μισθό ενός μήνα πρέπει να πληρώσεις. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσες. Πρέπει να πληρώσεις το μισθό ενός μήνα. Τι κάνεις εκεί πέρα? Ήθελα... Επειδή μας έδωσες μερικές προσκλήσεις, μην το παρατραβάς κιόλας. Μα σου είπα, θέλω να σου αγοράσω ένα άλλο. Δεν χρειάζεται. Εδώ. Στη γειτονιά μας, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν είσαι από εδώ.
Ό,τι ζημιές κάνουμε, τις πληρώνουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Θα πάμε στο καθαριστήριο. Όχι, δεν κατάλαβες. Είπα. Ό,τι ζημιές κάνουμε, τις πληρώνουμε. Και όσο για σένα φιλαράκι, θα σου πω το εξής. Και 5 μήνες θα χρειαζόταν να δουλέψω, θα δούλευα. Γιατί δεν κουστάω να μου τη λένε κάτι φλόρι σαν και σένα, κατάλαβες. Για πρόσεχε πώς μιλάς, έτσι. Έλα, για πες. Πες ότι κουστάρεις. Δεν πρόκειται να σου δώσω σημασία. Γιατί απόψε γλεντάω με τους φίλους μου. Και όταν γλεντάω με τους φίλους μου, καυγάδες δεν κουστάρω. Καυγάδες είναι για κάτι φλόρι σαν και σένα. Τι γελάς εσύ. Έτσι απολαμβάνω φάση. Μήπως έχεις κανένα πουρο. Θα μου πεις που μένεις. Εγώ. Γιατί. Σου είπα, θέλω να σ' αγοράσω ένα άλλο. Σου είπα, δεν χρειάζεται, αγόρι μου. Θα μάθω. Πάει και τελείωσε. Τίποτα δεν τελείωσε. Πάμε να φύγουμε. Σε λίγο. Πάμε να φύγουμε. Απόψε ήταν η χειρότερη βραδιά της ζωής μου. Πρώτα φάγαμε πόρτα, μετά μας την είπανε. Και παίζουμε και εκτός έδρας. Λοιπόν, αγοράκια, αλέ. Μπορώ να βγω. Ό,τι πεις. Αν δεν βάλουμε λίγο μουσική να αλλάξουμε διάθεση. Ναι, ναι, βάλε κανένα ξένο να φτιαχτούμε. Σταμάτα πια. Εσύ πες για όλα, εσύ. Εντάξει, εγώ φταίω. Μας την είπε κιόλας ο τύπος, ε. Εμείς εδώ κάτω, μου λέει, την πληρώνουμε τη ζημιά. Λες και εμείς εκεί πάνω δεν την πληρώνουμε τη ζημιά, ε. Δεν μου λες, αγοράκι μου, σε σένα μιλάω. Εσύ δεν την πληρώνεις τη ζημιά, άμα την κάνεις. Ναι. Ναι, θα σου έλεγα και σένα τώρα. Συγγνώμη, τον είδες τον τύπο. Ε, σε στυλ, κοριτσάκι μου, εμείς είμαστε άντρες εδώ κάτω. Πώς σε τούχωσα κανένα χαστούκι εκείνη τη στιγμή να είμαστε ακόμα εκεί μέσα. Σας, κυρία. Τι είναι? Νομίζω ένα φουστάνι. Τι? Ένα φουστάνι. Ποιος το έφερε? Ένα νεαρός. Έφυγε? Ναι. Έχει ώρα? Εδώ και ένα τέταρτο. Και γιατί δεν ήρθες να μου το δώσεις αμέσως? Με φώναζε η κυρία η μάνα σου να τη φτιάξω κάτι. Καλά. Εμείς στις δυτικές συνοικίες πληρώνουμε τη ζημιά. Να σε καλά. Έλα! Ξύπνησες? Ναι, δεν πειράζει, λοιπόν, άκου. Άκου, να πάθεις. Ο τύπος μου στείλε το φόρεμα. Ναι, αυτό λέω κι εγώ, αν είμαστε καλά. Έλα, σε περιμένω, ναι. Έλα, γρήγορα, γρήγορα. Εμείς στις δυτικές συνοικίες την πληρώνουμε τη ζημιά. Να είσαι καλά.